Σάλλος έχει προκληθεί στη Βιάνο μετά τη γνωστοποίηση ότι μέλος παρέας Γερμανών νεαρών πριν λίγες ημέρες κατά την επίσκεψη στο μνημείο ολοκαυτώματος στον Αμυρά επιχείρησε να βεβηλώσει το μνημείο κατεβάζοντας παντελόνι και εσώρουχο για να κάνει πάνω στην πλάκα του μνημείου την ανάγκη του. Τις προθέσεις του αντιλήφθηκε υπάλληλος του μουσείου που προσπάθησε να τον αποθήσει. Πήγε κάποιος να κάνει την ανάγκη του, εν πάση περιπτώσει, πάνω στην πλάκα που υπάρχει στο μνημείο και πληροφορεί για τις εκτελέσεις και όλα αυτά που έγιναν στην περίοδο της κατοχής. Εκείνη την ώρα περνούσε η κοπέλα που έχουμε και ανοίγει και κλείνει το μουσείο, τους είδε και αντέδρασε. Τότε οι άλλοι τον αναγκάσανε, σηκώθηκε. Αν και ο νεαρός, αντιλαμβανόμενος τη γυναίκα, άκουσε τις προτροπές των φίλων του και σήκωσε το παντελόνι του, εντούτοις όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου, μόλις η υπάλληλος απομακρύνθηκε, ο ίδιος επέστρεψε και πάλι με κατεβασμένα τα παντελόνια, πριν φύγει οριστικά από το σημείο μαζί με την παρέα του με δύο μηχανές. Του έγινε πρώτη φορά παρατήρηση και μετά, βλέποντας την υπάλληλο να φεύγει, ξαναεπέστρεψε. Ναι, ξαναεπέστρεψε, τον αναγκάσαν οι άλλοι να σηκώσει το εσώρουχο και το πατελόνι, αλλά αυτός πάλι το κατέβασε, διότι πηγαίνοντας η κοπέλα και ήταν κοντά στο αυτοκίνητο, ξαναγύρισε να δει. Αυτός έκανε πάλι την ίδια κίνηση κλπ. Δεν ήταν τυχαία αυτή η πράξη, όπως καταλαβαίνετε, διότι υπάρχουν οι ταμπέλες που ενημερώνουν τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι γεγονότα τα οποία όχι μόνο μας λυπούν, αλλά θα πρέπει και να τα αποτρέπουμε με κάθε τρόπο. Το περιστατικό έχει εξοργήσει φορείς και κατοίκους που εξηγούν ότι τα άτομα αυτά ήδη αναζητούνται από την αστυνομία και η τιμωρία τους εφόσον εντοπιστούν θα πρέπει να είναι παραδειγματική. Μιλάμε για ένα χώρο που τιμούνται όλα τα θύματα του ναζισμού εδώ στο Δήμο Βιάνου και βέβαια μια πράξη που πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε εκεί στο Ιρών, ούτως ώστε να εντοπίζουν αυτά τα φαινόμενα και να μην αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Πάντως, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποια τάση για βεβήλωση ή μη σεβασμό στο χώρο και το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο, ο κ. Σιγκελάκης εξήγησε ότι επιχειρούν να λάβουν μέτρα για την προστασία του χώρου από νέους της Wehrmacht, όπως αποκάλεσε, που επέδειξαν σε αυτή την περίπτωση μια άκρος φασιστική συμπεριφορά. Ευελπιστούμε έστω και λίγο αργά ότι η αστυνομία θα κατορθώσει από τις βέσπες και λοιπά, από τους αθμούς, να εντοπίσουμε αυτά τα παιδιά της Wehrmacht, διότι αλλιώς δεν μπορείς να τα ονομάσεις. Ήτανε πραγματικά φασιστικές οι ενέργειες οι οποίες έκαναν.